ως της θέλει ο πίσω μου αλθήν απαρνησάστο εαυτόν και αράτου των σταυρών αυτού και ακολουθήτω με. Σήμερα, αδερφοί μου, είναι η τρίτη Κυριακή των νηστειών και η Εκκλησία μας ακριβώς στο μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ύψωσε των τίμιων σταυρών ίνα. Όσοι νηστεύουσι και εγκρατεύονται να συνεχίσουν τον δρόμον των δια να φθάσομεν εις τα πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την ταφήν Του και την Ανάστασήν Του. Δύναμις λοιπόν ο τίμιος και ζώπιος σταυρός. Το σημερινό όμως αναγνωστέν ευαγγελικόν ανάγνωσμα, όσοι επροσέξαμε και όσοι μελετούν την Αγία Γραφή, χωρίζεται εις τρία μέρη. Το πρώτο αναφέρεται περί σταυρού, το δεύτερο μέρος αναφέρεται δια την ψυχή και το τρίτο μέρος αναφέρεται δια την ομολογία, την οποία οφείλουμε ως στρατιώτες του Κυρίου μας, ως πιστοί στρατιώτες του Θεού, να ομολογούμε τον Θεόν εις την παρούσαν ταύτην γενεάν την Μιχαλίδα και αμαρτωλών. Εκ των τριών τούτων, αδερφοί μου, ποιον να προτιμήσουμε σήμερον ως θέμα του Ιερού Κηρύγματος? Το πλέον επίκαιρον των σταυρών. Τι είναι ο σταυρός? Ο σταυρός είναι το σύμβολο του πιστού ανθρώπου, ο οποίος θέλει να ακολουθήσει πιστός τον Θεόν. Τι είναι ο σταυρός? Πάθος, μαρτύριον, καθήκον, αναγέννησης. Τι είναι ο σταυρός? Από την πρώτη στιγμή που θα βαπτιστούμε και θα καταταγούμε εις το στρατόπεδο του Θεού, την ίδια στιγμή η Εκκλησία μας δια του ιερέως θέτει εις το στήθος μας τον σταυρόν. Πού θα τον βρούμε τέλος? Επάνω εις το μνήμα μας, ώστε αρχή ο σταυρός, τέλος ο σταυρός. Είναι ο σταυρός η ζωή μας ολόκληρος. Είναι ο σταυρός η αναπνοή μας. Είναι ο σταυρός το σύμβολο της ζωής μας. Είναι το όπλο εναντίον του αοράτου εχθρού. Σύμβολο λοιπόν ο σταυρός. Σύμβολο λοιπόν ο σταυρός, αλλά καθήκον ο σταυρός. Καθήκον μεγάλων. Μόλις γεννηθούμε, αδερφοί μου, αρχίζει ο σταυρός να θέτει εις εφαρμογή την ιδιότητά του. Και τι γίνεται? Άρχεται το μικρό παιδί εις ένα καθήκον που λέγεται μόρφωσης. Το βλέπουμε να αγωνίζεται, να τρέχει, να εφαρμόσει εκείνον το οποίο ο Θεός λέγει εις την Παλαιάν Διαθήκη: «Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας». Στην ηλικία σου αυτήν λέγει ο Θεός την νεαράν ηλικία, όπου η διάνοια του ανθρώπου ομοιάζει με ένα μαγνητόφωνο. Στην ηλικία της νεαράς εκείνης εποχής τα μαθήματα πιάνονται όπως η φωτογραφική μηχανή στο μυαλό του ανθρώπου. Και τότε αλίμονόν σου λέγει ο Θεός
εάν στην περίοδο εκείνη δεν καρποθείς την ευκαιρία να μορφωθείς, θα οργιστεί ο Θεός εναντίον σου. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος, και απολύστε εξοδού δικαίας. Διατί το θέλει να μορφωθούμε? Δια να γνωρίζουμε, να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο Του, το Λόγο Του. Δεν μας θέλει να μορφωθούμε δια να τον κυνηγούμε με τας δημοσιογραφίας μας και με τα περιοδικά μας και με τις τηλεοράσεις μας. Δεν μας θέλει να μορφωθούμε δια να τον καταδιώκουμε όπως τον κατεδίωκε ο Νέρον και ο Διοκλητιανός και οι άλλοι διώχτες. Θέλει να μορφωθούμε δια να γνωρίσουμε τα νοήματα του Λόγου Του, τα βαθαία νοήματα, δια να κερδίσουμε την ψυχή μας, δια να σώσουμε την ψυχή μας. Δι' αυτό λέγει να μορφωθούμε, διότι ο αμόρφωτος άνθρωπος δεν μπορεί να κατανοήσει ευκόλως τα Θεία Διδάγματα και πλανάται. Φεύγει από την οδόν του Θεού και χάνει την ψυχή του. Καθήκον λοιπόν μεγάλων, και πόσοι στο καθήκον τούτον, στον σταυρόν αυτόν τον βαρύν, τον σταυρόν της μορφώσεως, δεν κλονίζονται και δεν λυγίζουν και δεν παρετούν. Δεν παρετούν από το καθήκον το μεγάλο και μένουν στο μέσο. Άλλοι δεν γίνονται αιώνιοι φοιτητές. Σπουδάζω, λέγει, και συνεχίζει και σπουδάζει και δεν τελειώνει ποτέ του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να σηκώσει τον σταυρόν αυτόν που λέγεται καθήκον. Επιτέλους έχει τελειώσει και αρχίζει ένα άλλο καθήκον. Θα κάνω οικογένεια, λέγει. Και κάνει την οικογένεια. Ευρίσκει ένα πρόσωπο το οποίο θέλει να ζήσει μαζί του εις όλη του τη ζωή. Όνειρα ωραία, γλυκά όνειρα. Όνειρα τα οποία, εάν πραγματοποιηθούν, είναι ευτυχία στον κόσμο τούτον. Αλλά ξαφνικά, εκεί που ο ένας ή ο άλλος τρέφει στον σύντροφό του ελπίδες, παρηγορία, αγάπη, ξαφνικά βλέπει τα πράγματα να ορθώνονται μπροστά του, να υψώνεται ένα σταυρός, οι γκρίνιες, οι καυγάδες, οι προσβολές, οι αισχρολογίες, οι βλασφημίες και τέλος το ξύλο και τέλος το διαζύγιο. Ο σταυρός βαρύς που είναι αυτός, πολύ βαρύς σταυρός. Και αν επιτύχει επιτέλους και αν προχωρήσει και σηκώσει αυτό τον βαρύ σταυρόν, θα είναι πάντοτε κλαμμένο το πρόσωπο, το ένα ή το άλλο. Και αν γεννήσει και εκείνα τα παιδιά και τα φέρει στον κόσμο, να αρχίζει άλλο σταυρός. Πού πάει το παιδί μου, πού ευρίσκεται, με ποιους συναναστρέφεται, γιατί άργησε, γιατί φεύγει, γιατί δεν ακούει, γιατί δεν υποτάσσεται. Και σήμερα εφτάσαμε στην ανυπακοή, στην ανταρσία. Ω σταυρών που σηκώνουν οι ευσεβείς γονείς, σταυρών βαρύτατων, βαρύτατων σταυρών, ο οποίος λυγίζει πραγματικά τα γόνατα των ευσεβών γονέων. Πόσες πίκρες πίνουν καθεκά στην ημέρα σήμερα οι ευσεβείς γονείς, σταυρός βαρύς βαρύτατος. Και φθάνουμε, αδερφοί μου, στο τέλος του βίου. Αλλά να δούμε έναν άλλον σταυρόν, ο σταυρός του πόνου. Είναι ο δεύτερος σταυρός της ζωής μας. Πόσες ασθένειες, πόσοι θάνατοι, πόσοι κατατρεγμοί, πόσες αδικίες, πόσες συκοφαντίες, πόσα και πόσα δεν υπάρχουν στον σταυρόν αυτόν του πόνου. Και ο άνθρωπος καλείται από τον Θεό να τον σηκώσει αυτόν τον σταυρόν, χωρίς να βαρυγκομίσει, χωρίς να τα βάλει με τον Θεό, χωρίς να πει τη λέξη εκείνη, «Γιατί, Θεέ μου?» Αυτή η λέξη, όταν την αναφέρεις, αδερφέ μου, κάθε μια φορά που λες το «γιατί» είναι και μια κόλαση που σε βάζει πιο βαθιά στο σκότος της κολάσεως. Στον πόνο αυτόν, στον σταυρόν αυτόν των βαρύτατων, ένα μόνο καθήκον έχεις,
να ανοίγεις το στόμα σου όπως οι άγγελοι του ουρανού και να λέγεις και εσύ την ιδία δοξολογία. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ο σταυρός του πόνου έχει ως αντίκρισμα την δοξολογία και χαρά σε εκείνον ο οποίος τίποτε άλλο δεν κάνει ή μη μόνον όταν έρχεται το ένα κύμα επάνω στο άλλο, όταν σκεπάζει ο ένας πόνος τον άλλον, όταν το ένα φορτίο είναι βαρύτερο από το άλλο, εκείνος να ανοίγει το στόμα του και να λέγει «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Εκείδαξες απέναντι να ειδείς έναν πατριάρχη ο οποίος εσήκωσε τέτοιο σταυρόν πόνου. Είναι ο Ιώβ. Αυτός εις όλες τις δοκιμασίες του μόνον έλεγε μία λέξη, δόξα σοι ο Θεός. Και ήρχοντο το ένα επάνω στο άλλο, εκείνα τα μηνύματα του πόνου. Και ποιος πόνος? Ο τελευταίος επάνω σε μια κοπριά να κρατεί ένα κομμάτι κεραμίδι και να ξύνει τα σκουλίκια που ήσαν επάνω του από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μέσα σε μια μέρα άνοιξε πληγές και γέμισε σκουλίκια. Και ο βασιλιάς τώρα είναι γεμάτος από σκόλικας, τους οποίους ξύνει με ένα κεραμίδι και λέγει «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Βαρύς λοιπόν ο σταυρός του πόνου. Έχουμε ακόμη έναν άλλο σταυρό, ο σταυρός της αναγεννήσεως. Τι σημαίνει αναγέννηση? Να ξαναγεννηθεί σημαίνει. Και ποιος είναι αυτός ο πόνος, αυτός ο σταυρός, αυτή η θλίψη? Είναι να ξεκολλήσεις από την αμαρτία, αδερφέ μου, και να έρθεις στον ζυγό του Χριστού. Εκείνον η πάλι που θα κάνεις έως ότου να φύγεις από την εξόβεργα του διαβόλου, θα σου αφήσει τα φτερά σου επάνω, όπως το πτηνό το οποίο πιάνεται στην εξόβεργα και σπαρταράει και χτυπάται φτερούγες του για να φύγει και το κατορθώνει και φεύγει, αλλά πάνω στην εξόβεργα να αφήνει πολλά φτερά από την ουρά του, από τα φτερούγες του, από το σώμα του. Το ίδιο είναι και για σένα, αδερφέ μου, και για μένα. Όταν θέλουμε να φύγουμε από τα δίχτυα του διαβόλου θα πονέσουμε. Είναι ο πόνος της αναγεννήσεως. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να το πάρεις απόφαση. Για να κόψεις τα ελαττώματά σου πρέπει να παλέψεις, να υδρώσεις, να γονατίσεις χάμω, να ανοίξουν τα γόνατα σου ρόζους, να πεισματώσεις και να πεις «Θα φύγω από το διάβολο και θα πάω εις τον Χριστό μου». Ο πρώτος καιρός είναι θλίψης, είναι πόνος, είναι σταυρός μεγάλος. Αλλά μετά φωνάζει ο Θεός «Έλα κοντά μου παιδί μου και θα δεις ότι ο ζυγός μου είναι Χριστός και το φορτίο μου είναι ελαφρό. Μη φοβηθείς, ακολούθησε με και εγώ εσήκωσα σταυρόν και έτσι θα πάρεις δύναμη». Ο σταυρός λοιπόν της αναγεννήσεως, μεγάλο τούτο, είναι κατόρθωμα αδερφέ μου, θα κουραστείς αλλά θα πάρεις την αιώνιον ζωή. Θα κουραστείς αλλά θα πάρεις στεφάνι αμαράντινο. Θα κουραστείς αλλά θα φύγεις από το σκότος και θα κληρονομήσεις το αιώνιον φως. Το είπε ο ίδιος. «Αγωνίσου παιδί μου», λέγει, «αγωνίσου και μείνε πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής». Να φύγουμε και από αυτό το σταυρόν. Έχει ακόμη έναν άλλο σταυρόν, ο σταυρός του μαρτυρίου. Ω Θεέ μου, για να αξιωθείς, αδερφέ μου, να φτάσεις σε ένα τέτοιο σταυρό, πρέπει να είσαι ο εκλεκτός του Θεού. Πρέπει να είσαι εκείνος που εξέλεξε από καταβολής κόσμου. Δεν τον παίρνουν όλοι αυτόν τον σταυρόν. Ο σταυρός αυτός έχει κάτι το ξεχωριστό. Είναι εκείνον το οποίον εξέλεξαν οι μάρτυρες της πίστεώς μας διαμέσου των αιώνων. Είναι εκείνοι που ηγάπησαν παράφορα των Θεών. Είναι εκείνοι οι οποίοι εγκατέλειψαν τα πάντα και έδωσαν και το αίμα των δια των Χριστών μας. Είναι ο Άγιος Γεώργιος ως παράδειγμα. Σκεφτείτε ένα φτωχό παιδί το οποίο έδωκε τα πλούτη του τα πάντα εις το πτωχούς.
εγκατέλειψε τη ζωή αυτήν. Και τώρα όπου περπατήσεις έχει και ένα σπίτι. Μα σπίτια δεν είχε, όλα δικά του όμως. Πλούτη δεν είχε, η ναή του είναι γεμάτη από πλούτη. Εικόνες δεν είχε, όπου περπατήσεις βλέπεις την εικόνα του. Το όνομά του δεν το ήξερε κανένας, όπου περπατήσεις του φωνάζουν. Είναι αυτός που έδωκε και το αίμα του για τον Χριστό. Μεγάλο το μαρτύριο αυτό του μαρτυρίου. Ναι, ο Σταυρός βαρύς, αλλά μετά η Ανάσταση. Αδερφοί μου, σταυροί, σταυροί πολλοί στο δρόμο μας. Εκείνοι που τον σηκώνουν το σταυρόν ευχαριστούν τον Θεό. Εκείνοι οι οποίοι όμως λυγίζουν θέλουν να τον πετάξουν. Λέγει ο Θεός, σήκωσε τον σταυρό σου, λέγει. Μην το σέρνεις, να μην βγάζει αυλάκια πίσω σου. Να τον σηκώσεις τον ώμον σου, λέγει. Ποιος θα σε βοηθήσει? Θα βρεθεί κάποιος Κυριναίος, όπως ευρέθηκε στο Χριστό μας. Και αυτός ποιος θα είναι? Ο άγγελος, ο φύλακας σου άγγελος, ο Άγιος σου που φέρει το όνομά του, ο Χριστός ο ίδιος, ο οποίος έπαθε, αυτός θα σε βοηθήσει. Ναι, αδερφέ μου, υπήρχε μια ψυχή πονεμένη που τίποτε άλλο δεν έλεγε. Βαρύς ο σταυρός, βαρύς Χριστέ μου ο σταυρός, πώς θα το σηκώσω? Βαρύς ο σταυρός, παράπονο στα χείλη του. Βαρύς ο σταυρός όταν προσήφχε το. Βαρύς όταν μονολογούσε μόνος του. Και έπεσε και κοιμήθηκε. Κοιμήθηκε. Ο ύπνος ήταν γλυκής. Αλλά στο μέσο εκείνου του ύπνου, να και παρουσιάζεται ένα όνειρο φοβερό. Τι ήταν αυτό το όνειρο? Περπατούσε μέσα σε μια πόλη, η οποία πόλης έσφιζε από κόσμον. Καταστήματα παντού, δεξιά, αριστερά, φώτα, κόσμος να κινείται, χαρές, δυσκολίες, τα πάντα. Και σε μια στιγμή που περπατούσε μέσα σε εκείνη την πόλη, έπεσε πάνω σε ένα κατάστημα το οποίο ήταν τεράστιο και μέσα δεν είχε τίποτε άλλο, ημιμόνο σταυρούς. Και είπεν, όπως κρατούσε το σταυρό το δικό του και περπατούσε, λέγει, ευκαιρία είναι, λέγει, θα μπω σε αυτό το κατάστημα και θα αλλάξω τούτο το σταυρό. Μπήκε μέσα πραγματικά, κοίταξε δεξιά και αριστερά αφού άφησε εκείνον από τον ώμο του και είδε ωραίους σταυρούς, πολύ καλούς σταυρούς. Άλλοι με χρυσάφι, άλλοι με ασίμι, άλλοι με ξύλο, άλλοι με σίδερο, άλλοι με μάρμαρο, άλλοι με πέτρα. Πολλοί σταυροί υπήρχαν μέσα. Έπιανε τον έναν και άφηνε τον άλλον. Ο ένας μεγάλος, ο άλλος μικρός, ο άλλος βαρύς, ο άλλος δεν το σήκωνε καθόλου και γυρνούσε εκείνο το κατάστημα να βρει το σταυρό που έπρεπε. Και σε μια στιγμή έπεσε πάνω σε ένα σταυρό. Τον εσήκωσε, ήταν πολύ ωραίος. Είχε τη δύναμη να τον σηκώσει. Τι ωραία, λέγει, αυτόν θα πάρω. Αλλά τον κοίταξε και αφού τον ξανακοίταξε, ήταν ο σταυρός που πέταξε. Ναι, αυτός που πέταξε στην αρχή. Αυτός ήταν ο σταυρός που του άξιζε, που μπορούσε να τον σηκώσει. Και γέμισαν τα μάτια του δάκρυα και ξύπνησαν από τον ύπνο. Και ευχαρίστησε τον Θεό. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Ο σταυρός που μου έδωκες είναι αυτός που πρέπει να σηκώσω. Βοήθησε με. Ναι, αδερφοί μου, αυτόν τον σταυρό πρέπει να σηκώσουμε και εμείς, για να φτάσουμε στα πάθη του Κυρίου μας και στην Ανάστασή του. Αμήν.